Απλά, Μάνο, να σας πω ότι ως τώρα θα είχαμε εικόνα, αλλά λίγο πριν βγούμε, λίγα δευτερόλεπτα πριν βγούμε στο νερό, έγινε blackout, οπότε Ά, έγινε χρειάστηκε blackout. να σταματήσουν όλα. Άρα έχουμε και ειδήσεις. Ναι, είδατε... Είναι η στιγμή που σε απευθεία σύνδεση στην εκπομπή ώρα Εχμής γίνεται blackout σε ένα μεγάλο μέρος της πόλης των Χανίων με το βενετσιάνικο λιμάνι να βυθίζεται στο σκοτάδι. Ακριβώ έτσι έχει βγει από ό,τι βλέπω όλο το παλιό λιμάνι. Ακριβώ το τέλο όμω τη εκδήλωση. Να γυρίσει τουλάχιστον... ο Αντώνης ο Ιγκλεζάκη να δούμε την εικόνα mm. από το ενετικό λιμάνι χωρί φώτα. Γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό. Σήμα κατά τεθέν τη Κρήτη είναι το βενετσιάνικο λιμάνι ναι. και το βλέπουμε ουσιαστικά. Βλέπουμε να αχνοφαίνεται ο θρηλυκός φάρος των Χανίων και το απόλυτο σκοτάδι στο υπόλοιπα Χανιά. Μάλιστα, είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα που ένα μεγάλο τμήμα τη πόλη από το Ενετικό Λιμάνι μέχρι και τη Νέα Χώρα κυριολεκτικά βυθίζονται στο σκοτάδι. Η διακοπή τη ηλεκτροδότηση, σύμφωνα με πληροφορίε, είχε διάρκεια περίπου 45 λεπτών, προκαλώντα πολλά προβλήματα κυρίω στις επιχειρήσει. Στο λιμάνι των Χανίων, να, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε και ενημερωτική εκπομπή. Μεταφέρουμε λοιπόν την είδηση ότι αυτή την ώρα έχουμε ένα so blackout στο λιμάνι των Χανίων. Mm -hmm στο, στο εδώ που βρισκόμαστε εμεί αυτή τη στιγμή είναι στην ουσία το Blackout μάνο mm -hmm. Συνεργεία της ΔΕΔΙ έδωσαν μάχη με το χρόνο για να αποκαταστήσουν το πρόβλημα, ωστόσο τα απανοτά περιστατικά blackout σε πολλές τουριστικές περιοχές της χώρας προβληματίζουν τις τοπικές οικονομίες, με τους περισσότερους να θέτουν ερωτηματικά για το αν μπορεί να αντέξει το δίκτυο την αυξημένη ζήτηση του θερινούς μήνες. Την ίδια ώρα, δεκάδε είναι οι ελλείψει που υπάρχουν στη ΔΕΗ, θέτοντα σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζομένων. Όπω καταγράφεται σε ρεπορτάζ, οι ελλείψει κυρίω αφορούν κολόνε, καλώδια, μετασχηματιστέ, ασφάλειες, μετρητέ, αλεξικέραυνα, οχήματα, κράνη, γάντια και στολέ. Μάλιστα, αυτέ οι ελλείψει προκαλούν ένα επιπλέον πρόβλημα στο χρόνο που χρειάζονται τα συνεργεία τη ΔΕΗ για την αποκατάσταση των βλαβών σε διάφορα σημεία της Ελλάδος, με την Κρήτη να μην αποτελεί εξαίρεση.